Δύο σημαντικές ενημερωτικές ημερίδες για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων διοργανώνει ο Δήμος Ιωνιτών σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής, το Κέντρο Υγείας Ιωαννίνων, την 5η και 6η Τόμη, το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και τον Μελισσοκομικό Σύλλογο Ιωαννίνων. Η πρώτη ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Δετάρτη, 26 Φεβρουαρίου στις 10.30 το πρωί, στο Δημαρχιακό Κτίριο του Κατσικά και η δεύτερη θα γίνει την επόμενη Τετάρτη, 4 Μαρτίου, την ίδια ώρα στο πρώτο καπί Ιωαννίνων. Σκοπός είναι να υπάρξει ενημέρωση για ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα, όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Βασίλης Βλέτσας, καλώντας όλους να παρακολουθήσουν τις ομιλίες των ειδικών και να κάνουν τυχόν ερωτήσεις που έχουν για τη σωστή χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Ο Δήμος Ιωνιτών, εν ώψη της νέας καλλιεργητικής περίοδου, διοργανώνει δύο ημερίδες με θέμα την ορθολογική χρήση των γεωργικών φυτοφαρμάκων. Η πρώτη μερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου και η δεύτερη την Τετάρτη της 4 Μαρτίου. Σε αυτές τις ημερίδες συμμετέχουν ο ΚΠΑΠΑ, ο οποίος μας φιλοξενεί, καθώς η δεύτερη ημερίδα θα γίνει στο πρώτο καπί, και θέλω να ευχαριστήσω και τον Δημήτρη τον Πάνο για τη συμμετοχή του. Συμμετέχουν τα κέντρα υγείας και συγκεκριμένα το 5ο και 6ο τόμι. Συμμετέχει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Φυτογειονομικού Ελέγχου και ο Αριστεός Μελισσοκομικός Σύλλογος, ο οποίος από τη δική του οπτική γωνία θα μας κάνει μια εισήγηση για την σωστή χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Οι ενημερώσεις αφορούν τόσο τους επαγγελματίες, παραγωγούς της πόλης μας, όσο όμως και τους συμπολίτες μας που διατηρούν κήπους και έχουν κήπους για το σπίτι τους. Θα έχουμε σύντομες ομιλίες και μετά τις εισηγήσεις θα μπορεί ο κάθε ένας που παρακολουθεί να κάνει τις ερωτήσεις του και να λυθούν όλες οι απορίες πάνω στο αντικείμενο. Κάλεσμα σε όλους, αλλά κυρίως σε όσους διαθέτουν δημοτικούς λαχανόκηπους, κάνει και ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής, με τον πρόεδρο Δημήτρη Πάνου να κάνει γνωστό ότι υπάρχουν ακόμη 50 ελεύθερα τεμάχια που μπορούν να διατεθούν σε συμπολίτες. Η πρωτοβουλία αυτή που ξεκινάει από το Δήμο και τον Αντιδήμαρχο τον κύριο Βλέτσα είναι μια πρωτοβουλία σημαντική, νομίζω, γιατί το θέμα των φυτοφαρμάκων είναι ένα σημαντικό θέμα που αφορά τόσο την υγεία όσο και το περιβάλλον. Ο ΚΠΑΠΑ, ασχολούμενος έτσι και αλλιώς με τα θέματα της κοινωνικής πολιτικής, μέσα στα οποία νομίζω είναι και το θέμα του περιβάλλοντος, αλλά και το θέμα των ωφελούμενων από τις δομές μας, όταν υπήρξε το αίτημα για να συμμετέχουμε στη διαδικασία αυτή, προσφέροντας ένα χώρο για να γίνει η ομιλία, απαντήσαμε αμέσως καταφατικά στην πρωτοβουλία αυτή. Και προσπαθώντας να στηρίξουμε και αυτή τη διαδικασία, εκτός από την συμμετοχή του χώρου, θα καλέσουμε και τα άτομα τα οποία έχουμε στους δημοτικούς λαχανόκηπους, ούτως ώστε να ενημερωθούν και αυτά για την χρήση των φυτοφαρμάκων και τις επιπτώσεις στην υγεία τους. Νομίζω είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Καλούμε τον κόσμο να παρακολουθεί στις δύο αυτές ημερίδες. Και με την ευκαιρία που είμαι εδώ σήμερα να πω ότι στους δημοτικούς λαχανόκηπους υπάρχουν ακόμα τουλάχιστον 50 μερίδες ελεύθερες και περιμένουμε ανθρώπους που θέλουν να έρθουν και να καλλιεργήσουν και να έχουν εκεί έναν κήπο όπου θα μπορούν να έχουν τα φρέσκα τους τα λαχανικά. Η γιατρός της 5ης Τόμη, Μαρίνα Αναγνωστοπούλου, τόνισε ότι η πιο σημαντική πρόληψη είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση των πολιτών, κάνοντας γνωστό ότι στις ημερίδες όσοι επιθυμούν μπορούν να κάνουν δωρεάν το αντιτετανικό εμβόλιο. Εμείς θα συμμετέχουμε όσον αφορά, θα μιλήσουμε για τα θέματα της υγείας, όσον αφορά την υγεία, πώς μπορούμε να προστατευόμαστε από τα φυτοφάρμακα και ποιες είναι οι επιπτώσεις τους στην υγεία των πολιτών και όλης της κοινότητας, γιατί τα φυτοφάρμακα δεν αφορούν μόνο τους αγρότες που τα χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους πρακτική, αλλά αφορούν και το γενικό πληθυσμό, γιατί μέσω της κατανάλωσης τροφής όλοι μας γινόμαστε, όλοι μας αντιμετωπίζουμε προβλήματα που αφορούν τη χρήση των φυτοφαρμάκων. Επίσης, ήθελα να τονίσω ότι η πιο σημαντική πρόληψη όσον αφορά τα φυτοφάρμακα είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση των πολιτών. Οπότε σας καλούμε στην εκδήλωση αυτή όλους τους πολίτες
για να ενημερωθείτε και να γνωρίζετε ότι αφορά την υγεία πάνω σε αυτό. Θα υπάρχουν και ομιλίες από γεωπόνους, από μελισσοκόμους. Και ήθελα να πω τέλος ότι θα διενεργηθεί και αντιτετανικός εμβολιασμός. Οπότε όποιος επιθυμεί να εμβολιαστεί να φέρει μαζί του τον αριθμό του ΑΜΚΑ του.